σε μπρούσα. Και τι δουλειά κάνει? Ήμουνα υπηρέτρια στο παλάτι. Αυτά τα παιδί που κρατάς αγκαλιά είναι δικό σου. Δηλαδή... Άκου να σου πω, άστα τα δηλαδή και τα σούπα και μου πες. Θα μου πεις και θα μου απαντήσεις καθαρά. Είναι ή δεν είναι δικό σου το παιδί? Δικό μου είναι. Λέει ψέματα. Μάλιστα. Αυτό θα το κρίνει το σεβαστό δικαστήριο, αξιότιμη κυρία Αμπασβίλη, δηλαδή εγώ. Για απάντησέ μου καθαρά, είναι δικό σου το παιδί? Μάλιστα, κύριε δικαστά, δικό μου. Δηλαδή, όταν λέτε ότι είναι δικό σας, τι ακριβώς εννοείτε, κυρία μου? Εγώ το γέννησα. Και εσύ, κοπέλα μου, όταν λες ότι είναι δικό σου το παιδί, τι ακριβώς εννοεί? Εγώ το μεγάλωσα. Το εγκλήτωσα από τους εχθρούς που το κυνηγούσαν. Το τάισα, τον ανούρισα, το προστάτευσα από το κρύο, του έβαλα να μιλάει, να περπατάει, να μην κατουργέται πάνω του. Αναισίες. Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, κυρία Ναταλία Αμπασβίλη, αφού αυτό το παιδί, όπως λέτε, είναι δικό σας, πώς βρέθηκε στα χέρια αυτής εδώ της κοπέλας? Ορίστε. Σας το κλέψε. Μάλιστα, κύριε δικαστά. Μου το έκλεψε. Δεν είναι αλήθεια. Σιωπή είπε. Γιατί σας το έκλεψε, κυρία μου? Ναι. Μου το έκλεψε για να... Μου το έκλεψε για να πάρει και την περιουσία μας. Φτάσαμε τώρα και στο ψητό. Για πες μας, ποια περιουσία? Κοιτάξτε, κύριε δικαστά. Σύμφωνα με τον νόμο του κράτου, η περιουσία του συγχωρεμένου του άντρα μου δεν ανήκει σε μένα, αλλά στο παιδί. Βα, είναι μεγάλη αυτή η περιουσία. Τεράστια, κύριε δικαστά. Παλάτια ολόκληρα, πλούτια μύθιτα, χωράφια απέραντα, χρυσά φλουριά με το τσουβάλι, θησαυρός ολόκληρος. Μάλιστα. Και σίγουρα τι έχεις να μας πεις για όλα αυτά? Εγώ ξέρω να πω πως όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, η κυρία από εδώ παράτησε το παιδί της στη μέση του δρόμου και το έσχασε για να γλιτώσει. Το μόνο που σκέφτηκε ήταν να πάρει τις γούνες της και τα κοσμήματά της. Το καημενούλι το μωράκι, αν το έβρισκαν οι άνθρωποι του Κασπέκη, θα το σκότωνα. Ενώ εγώ το έσωσα, το μεγάλωσα σαν δικό μου παιδί, με χίλια βάσα. Χωρίς να σκεφτώ ότι κάποια μέρα ο μητρός Μιχαλάκης θα έχει όλα αυτά τα πλούτη. Εγώ το αγάπησα για τα γλυκά του τα ματάκια, που όταν με κοιτάγανε, σαν να θέλανε να μου πούνε, μην αφήνεις, πάρε με, σε έχω ανάγκη, γλίτωσέ με. Ενώ αυτή το θυμήθηκε τώρα, που χωρίς αυτό το παιδί δεν μπορεί να πάρει ούτε τα φλουριά, ούτε την περιουσία. Α, και δεν μου λες εσύ, Γρούσα, σαν να λέμε, δεν τη θέλεις την περιουσία. Όχι, εγώ το Μιχαλάκι θέλω. Μάλιστα. Για λέγε μας και εσύ, αξιότιμη κυρία Ναταλία Αμπασβίλη. Πήρες. Εσείς, λέω, τι θέλετε την περιουσία? Και βέβαια τι θέλω. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σημασία για μένα. Εγώ το παιδί μου. Δηλαδή τώρα, αν υποθέσουμε ότι εγώ βγάζω μια απόφαση που να λέει να πάρετε πίσω το παιδί. Άφηνε, ναι. Αλλά όχι την περιουσία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν κατάλαβα. Το παιδί θέλεις, κυρία μου, ή τα λεφτά? Τα παρακαλώ, πώς μου μιλάτε έτσι? Λοιπόν, επειδή το σεβαστό δικαστήριο βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση μπροστά και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα. Γι' αυτό λέω να κάνουμε το παλιό κόλπο με το κύκλο και με την κυμολία. Δηλαδή? Τώρα θα δείτε. Σοβά. Σοβά κοιμάσαι. Σοβά κοιμάσαι. Σοβά πάλι σοβά. Λοιπόν, για πάρε εδώ τώρα σοβά, ξύπνα, λοιπά. Πάρε αυτή εδώ την κυμολία. Μάλιστα. Πήγαινε εκεί στο πάτωμα και κάνε ένα κύκλο. Μάλιστα. Μπράβο, σοβά. Πάρα πολύ ωραία. Για έλα λοιπόν εσύ, Γρούσα, εδώ. Βάλε το μικρό Μιχαήλ στη μέση του κύκλου. Μα... Ακούστη, σου λέω.
Στη μέση του κύκλου ο μικρός Μιχαήλ. Τώρα. Πολύ ωραία. Για στάσου λοιπόν εσύ από τη μία μεριά από εδώ. Και εσείς αξιότιμη κυρία Ναταλία Βασβίλη από την άλλη τη μεριά. Πολύ ωραία. Για πιάστε τώρα και οι δυο σας το παιδί από το κάθε του χεράκι. Έτσι, μπράβο. Με το ένα, με το δύο, με το τρία θα το τραβήξτε και όποια από τις δυο σας κατοσώσει να τραβήξει το μικρό Μιχαήλ έξω από τον κύκλο προς τη μεριά της, αυτή θα πει πως είναι η αληθινή μάνα του μικρού Μιχαήλ. Μια στιγμή. Αυτό δεν είναι σωστό. Αν τραβήξουμε και οι δύο, θα του βγάλουμε τα χέρια. Κλειπές. Βλακίες λέει. Όχι. Τα χεράκια του είναι τρυφερά και το κορμάκι του αδύνατο. Αν το τραβήξουμε, θα το σχίσουμε στα δύο. Άκου να σας πω. Εγώ άλλο τρόπο δεν ξέρω για να βγάλω αυτή την απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην πείτε όλοι εσείς ότι εγώ δεν είμαι δίκαιος και δεν είμαι τίμιος, λέω να συνεχίσουμε. Να ξαναπιάσετε το μωρό από τα χέρια και εγώ θα το ξαναμετρήσω πάλι. Α, ναι, και, λοιπόν. Μέτρα με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Νίκησα. Δεν μπορώ να το κάνω να πονέσει. Νίκησα. Εγώ πρέπει να πάρω τα λεφτά. Λοιπόν, η αξιότιμη κυρία Ναταλία Βασβίλη τράβηξε τόσο δυνατά το χεράκι του μικρού Μιχαήλ, η γρούσα όμως δεν το τράβηξε καθόλου. Ποια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζετε ότι είναι η αληθινή μάνα του παιδιού και αγαπάει το παιδάκι αυτό περισσότερο? Η γρούσα. Αυτή λοιπόν είναι η αληθινή μάνα του παιδιού. Έστω, αδικία, να το ξανατραβήξουμε. Ναι. Σιωπή εσύ, το παιδί ανήκει στη γρούσα, γιατί αυτή το αγαπάει. Ενώ εσύ, παρόλο που λες ότι το γέννησες, δεν το αγαπάς καθόλου. Το τράβηξες με τόση δύναμη που δεν σε ένιωξε αν θα το σκίσεις και θα του βγάλεις το χέρι. Γι' αυτό λοιπόν η δίκη τελείωσε. Εσύ να φύγεις. Και τα λεφτά, η περιουσία. Τα λεφτά εγώ διατάζω να γίνουνε σχολεία, να γίνουνε θέατρα, να γίνουνε παιδικές χαρές. Και εσύ να πάρεις δρόμο και να μην σε κλείσω στη φυλακή. Εμπρός! Ουφ! Δρόμο! Δρόμο ακόμα εδώ είσαι! Ευχαριστώ πολύ, κύριε δικαστή. Ευχαριστώ. Γρούσα! Σίμω! Τι σου κάνει εδώ? Ποιο είναι αυτό το παιδάκι? Ποιος είναι αυτός, Γρούσα? Ο αραγωνιαστικός μου, κύριε δικαστή, γύρισε από το πόλεμο. Μπα! Πάνω στην ώρα ήρθε! Πάρα πολύ ωραία! Γι' αυτό και εγώ λοιπόν τώρα σας παντρεύω. Και έτσι ο μικρός Μιχαήλ θα αποκτήσει και πατέρα και μητέρα και νονό. Εμπρός λοιπόν!
Κύριε Δεσιμότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Καπήλε Κενών πιστεύει ακράδαντα ότι το κέντρο μας δεν έχει ρόλο μόνο βοηθητικό και υποστηρικτικό για την τρίτη ηλικία. Πιστεύουμε ότι οι ώρες τις οποίες περνούν τα μέλη μας εδώ μέσα θα πρέπει να είναι όμορφες, δημιουργικές, να προάγουν το πνεύμα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον, την προσωπικότητα και πάνω απ' όλα την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσπαθούμε τα τελευταία 2 χρόνια να δρομολογήσουμε δράσεις που στοχεύουν σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επιλογή του θεατρικού έργου, ο κύκλος με την Κυμωλία που παρουσιάσαμε σήμερα, ήταν επομένως μια μεγάλη πρόκληση για όλους, όχι μόνο γιατί συνιστούσε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, σύνθετη και απαιτητική σε πολλούς τομείς, αλλά και γιατί χρειαζόταν μόχθος μέχρι την ολοκλήρωσή του. Για το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι 3 μέλη του ΚΑΠΗ, ηλικιωμένες κυρίες, υπερέβαλαν εαυτόν, αγνώντας τη φυσιολογική κούραση μέχρι την ημέρα της παράστασης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο σε όλους μαθήματα ζωής πολύτιμα. Τέλος, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και αρχή ίσως για ανάλογες προσπάθειες, ήταν ο ενθουσιασμός όλων των μελών και εθελοντών που εργάστηκαν ακούραστα για την παράσταση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τη σκηνοθέτρια και αφηγήτρια του θεατρικού μας έργου και εθελότρια στο ΚΑΠΗ, κυρία Μαριάννα Στεργίου Κουσουνή. Για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της για την πραγματοποίηση της θεατρικής μας παράστασης. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έπαιξαν σήμερα, οι κυρίες Μηχανού Κική, Μπεσκίνη Γεωργία, Πρότα Διονυσία, Μονόλιτα Φωτεινή, τις εθελόντριες, κυρία Βουρτσάνια Θανασία, κυρία Νικολοπούλου και κυρία Μηχανού Βούλα. Καθώς επίσης και το μοναδικό άντρα της παράστασης και μέλος του ΚΑΠΗ, τον κύριο Μπεσκίνη Διονύσιο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για τα 3 μέλη του ΚΑΠΗ που ξεπερνώντας δυσκολίες και προβλήματα έδωσαν σήμερα το καλύτερό τους σε αυτό. Κυρία Αναστασοπούλου Ιωάννα, κυρία Μίγου Ευγενία, και κυρία Τρυφανοπούλου Αφροδίτη. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όσους με την ευγενική τους χορηγία βοήθησαν αποτελεσματικά για την πραγματοποίηση της παράστασης. Τον Δήμο μας, την κυρία Θεοδωρέλου Πανταζή, τον κύριο Καπατσούλια Γεώργιο, την κυρία Γκρίτζου Καρκαβίτσα, την κυρία Πέτα, τον κύριο Βεσκίνη Ιωάννη, τον κύριο Ψυχογιό, την Φιλαρμονική, τον κύριο Κουσουνή Αθανάσιο, τις κυρίες και το προσωπικό του ΚΑΠΗ μας, Πετρούλα, Δίνα και Γιώτα. Ως ελάχιστο δείγμα αγάπης, λίγα λουλούδια για τους συντελεστές της παράστασης. Για όλους εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας, απόψε. Η σκηνοθέτρια να έρθει μπροστά. Ευχαριστώ.
Για όλους εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας απόψε, μαζί με το μεγάλο μας ευχαριστώ, ένα γλυκό και ένα δροσιστικό αναψυκτικό στην αυλή του κέντρου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΑΠΗ, στις εθελόντριες και στο προσωπικό αλλά και σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ μας, γιατί τόλμησαν και μας παρουσίασαν ένα από τα αριστουργήματα, τα παγκόσμια.